έκλεισε, αν και όχι τυπικά ακόμη, η κυνηγετική περίοδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κυνηγετικού συλλόγου, όλα κύλησαν ομαλά τουλάχιστον για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης χωρίς απρόοπτα. Η κυνηγετική περίοδος επίσημα κλείνει στο τέλος Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι υπήρχε καλή κυνηγετική κάρπωση. Χτυπηθήκαν οι λαγοί, αγριόχοιροι, παπιά, πουλιά, τα πάντα. Νομίζω ότι ο κυνηγητικός κόσμος είναι ευχαριστημένος. Οι καιρικές συνθήκες πιστεύω ότι βοήθησαν σε αυτήν την εφορία, θα έλεγα, των κυνηγών. Και δεν νομίζω ότι είχαν κανένα πρόβλημα. Έχει κλείσει το τριχωτό θύραμα, 20 του μηνός έκλεισε ο αγριόχοιρος, Ιανουαρίου, 10 έχει κλείσει ο λαγός. Χθες 10 του μηνός έκλεισε και το Δέλτα και το Υδρόβιο. Και τώρα κυνηγάμε για λίγες ημέρες φάσες, αγριοπερίστερα, μπεκάτσες, τέτοια είδη. Τόση σημείωσε φέτος ωστόσο ο κυνηγετικός τουρισμός. Όπως δήλωσε ο κύριος Τερζής, η οικονομική κρίση και η ύφεση έχει επηρεάσει αυτό το είδος τουρισμού που τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο στην περιοχή του Εύρου γενικότερα. Πολύ λιγότερος κόσμος έρχεται στην περιοχή μας, ειδικά για υδρόβια, που πάρα πολλοί μας τηλεφωνούν και φίλοι που είχαμε κάνει γνωριμίες ότι θα ήθελαν να έρθουν, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά δεν τους επιτρέπουν να έρθουν. Αυτό είναι μια απώλεια, θα έλεγα, για την περιοχή μας, όχι μόνο για αυτούς οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται μέσα στο Δέλτα, θα έλεγα για όλη την τοπική κοινωνία, διότι όλοι τους αφήναν και κάποια χρήματα εκτός της κυνηγητικής τους δραστηριότητας. Θα έλεγα ότι είναι ευχάριστο ότι έρχονται στην πόλη μας πάρα πολλοί συνάδελφοι κυνηγοί από την Κύπρο, Κύπροι κυνηγοί, εμείς τους θεωρούμε αδέρφια μας.